την τοποθέτηση του διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμόξεων του ECDC έχει τονίσει ότι αναμένουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες μια μεγάλη αύξηση των περιστατικών ανά την Ευρώπη. Και το ανησυχητικό είναι ότι πλέον στα κρούσματα της Ευρώπης δεν μιλούμε για, όπως το έχουν τοποθετήσει, εισαγόμενα κρούσματα από τρίτες χώρες, αλλά από κρούσματα μέσα στις ίδιες τις χώρες. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Άρα όλοι είναι σε εγρήγορση και όλοι έχουν τονίσει την ανάγκη για αλληλεγγύη και αλληλενημέρωση. Και θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο τεστ τώρα ο κορονοϊός να αποδειχθεί αυτή η αλληλεγγύη στην πράξη. Με ικανοποίηση άκουσα πρώτα απ' όλα στην τοποθέτηση του τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου να αναφέρει ότι προβαίνουν στις ενέργειες ούτως ώστε να μην υπάρξουν οποιασδήποτε λήψεις στην αγορά. Και όσον αφορά την από κοινού προμήθεια, έχω ενημερωθεί τη Δευτέρα που βάλλονται προσφορές. Οπότε, χωρίς να μας έχουν δοθεί συγκεκριμένα χωδιαγράμματα, αναμένω τις επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσει η προμήθεια των αναγκαίων αναλωσίμων. Και ακόμα μια φορά και με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει σαν Κύπρος εδώ και εβδομάδες είναι τα ενδεικνώμενα, τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα. Όπως για παράδειγμα το θέμα της επικοινωνίας, υπάρχουν ακόμα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ξεκινήσει μια εντατική επικοινωνική πολιτική να ενημερώσουν τον κόσμο για τα μέτρα αυτοπροστασίας και για ενημέρωση γενικά για θέματα κορονοϊού, κάτι το οποίο εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2-3 εβδομάδες. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε σαν Κύπρος είναι τα ενδεικνώμενα και ακολουθούμε και τα πιο πολλές φορές τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα που μας δίνονται από το ECDC, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.